Οι Αργεντινοί δεν ήταν τίποτα. Εσάς θα σας εξαφανίσουν. Αυτό διάβασα από ένα άρθρο του οικονομολόγου Mark Weisbrot από την Αμερική. Ένας οικονομολόγος που έζησε τα γεγονότα της Αργεντινής από κοντά. Θα ήθελα να τον ρωτήσω. Στην Ελλάδα, κύριε καθηγητά, δεν γνωρίζουμε πολλά για το τι έγινε στην Αργεντινή ακριβώς με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το μόνο που θυμάμαι και πρέπει να πω ότι με έχει σημαδέψει ένα ντοκιμαντέρ, ένα πλάνο από κάπου ψηλά, έδειχνε μια αδέσποτη αγελάδα να τρέχει και κόσμο, πολύ κόσμο από πίσω να την κομματιάζει, ενώ ήταν ζωντανή, όπως έλεγε και ο σπίκερ, για να εξασφαλίσει λίγο κρέας. Πώς πιστεύετε ότι θα επιβιώσουμε εμείς, κύριε καθηγητά? Ο μόνος τρόπος για να επιβιώσετε είναι επί ένα μήνα κάθε μέρα συνέχεια να βγαίνετε σύσσωμοι και ενωμένοι 8 εκατομμύρια άνθρωποι, μιλάω για τους ενήλικες, στους δρόμους μέχρι να ανασταλούν όλες οι καθημερινές λειτουργίες. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα εκβιαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση αρκετά ώστε να δώσει χρήματα και άτοκα μάλιστα τα οποία και διαθέτει. Δεν είστε ξέμπαρκοι για όνομα του Θεού, ενώ η Αργεντινή ήταν εντελώς μόνη και απροστάτευτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιθυμεί κάτι αντίστοιχο, μα πρέπει να ασκηθεί κατάλληλη πίεση πλέον από κάτω προς τα πάνω και όχι αντιστρόφως. Η μόνη σωτηρία είναι να εξαναγκάσετε τη Γερμανία να πληρώσει τα 74 δισεκατομμύρια ευρώ που χρωστάει στην Ελλάδα για την περίοδο 39-45, το δεύτερο παγκόσμιο. Και μάλιστα ακούγεται ταυτόχρονα σε πολλούς κύκλους στη Γενέβη ότι η Ελβετία θα δώσει ως δώρο στην Ελλάδα, δίχως απέτηση επιστροφής, 100 δισεκατομμύρια, ώστε να μην οδηγηθεί η Ευρωπαϊκή χώρα με τέτοιες τραγικές συνέπειες στο στόμα του λιονταριού. Πιστέψτε με, στην Ουγγαρία ήταν πιο όμαλα τα πράγματα. Στην Ελλάδα προετοιμάζεται το έδαφος για μαζική καταστροφή όλου του κοινωνικού ιστού με τραγικές συνέπειες, όπου το μηνιαίο εισόδημα ακόμα και στις ιδιωτικές εταιρείες θα μειωθεί από τα 1.000 ευρώ εφερειπείς στα 250 ευρώ, ενώ οι τράπεζες θα επιτρέψουν την ανάληψη πλαφών τα 100 ευρώ ανά μήνα ημερολογιακό. Η κυβέρνηση που τώρα σας κυβερνάει και προσφέρει τα κλειδιά στους καρχαρίες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για να συμβεί κάτι ανάλογο με αυτό που συνέβη στην Αργεντινή. Ο συνολικός αριθμός των θυμάτων επισήμως κατά την οικονομική κατάρρευση της Αργεντινής ήταν περί τα 25.000 άτομα. Ταυτόχρονα θα πρέπει να απαιτήσει ο ελληνικός λαός και με τη βία όπου κρίνει την προσέλευση όλων των υπευθύνων που έκλεψαν τον Έλληνα φορολογούμενο στη δικαιοσύνη. Και ξέρουν όλοι στην Ελλάδα ποιοι είναι αυτοί και την εκδίκαση των προηγούμενων δύο κυβερνήσεων της Ελλάδας με τελικό σκοπό την ισόβια φυλάκισή τους. Ταυτόχρονα θα πρέπει ο κάθε πολίτης της Ελλάδας να διασφαλίσει την αλλαγή πορείας της τωρινής κυβέρνησης, η οποία προμελετημένα και εσκεμμένα προδίδει τον ελληνικό λαό με την επιθυμία την πλήρη υποταγή και την πλήρη υποταγή του, καθώς και την εξαφλίωσή του, οδηγώντας τον προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σας ακούμε, και να διευκρινίσω εδώ στον ακροατή ότι μιλάμε για έναν καπιταλιστή οικονομολόγο, έτσι, που δεν έχει καμιά σχέση ούτε με κομμουνιστές, ρομαντικούς ανθρωπιστές, θεοσεβούμενους κτλ. Πείτε μας και άλλα για την Αργεντινή, κύριε δόκτορα. Στην Αργεντινή, με το που έλαβε δράση το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο κόσμος βγήκε με τσεκούρια, με χατζάρες και πριόνια στους δρόμους και εισέβαλαν σε τράπεζες, στα ΜΜΕ και σε κυβερνητικά κτίρια, σφάζοντας και αποκεφαλίζοντας την κυριολεξία τραπεζικούς υπαλλήλους, διευθυντές, δημοσιογράφους, οι οποίοι είναι στην κορυφή της διαφθοράς και ατσαπάτης, καθώς και στελέχη και μέλη βιομηχανιών της κυβέρνησης, κυβερνητικούς εκπροσώπους και συγκεκριμένα μέλη της κυβέρνησης του αντίστοιχου Υπουργείου Οικονομικών. Ο συνολικός αριθμός των θυμάτων επισήμως κατά την οικονομική κατάρρευση της Αργεντινής ήταν περί τους 25.000, αλλά φυσικά ο αριθμός που ανακοίνωσαν τα επίσημα μέσα της χώρας και με διαταγή του ΔΝΤ ήταν κάτι λιγότερο και συγκεκριμένα έχουν αναφέρει μόνο 27 θανάτους. Πέστε μας πώς έδρασαν οι πράκτορες του Διεθνούς Νομισματικού Σφαγείου στην Αργεντινή. Έφτιαξαν πόλεις μέσα στις πόλεις, τις ονόμασαν Βίλας Μιζέριας. Πόλεις της μιζέριας δηλαδή, και υπόδιζαν τον κόσμο κοκαίνη, επεξεργασμένη με χλωρίνη και ασβέστη και άλλα ναρκωτικά της μιας δόσης, που παρουσιάστηκαν εν αυθονία ξαφνικά όταν ο εφιάλτης είχε αρχίσει. Ήταν περήφανος λαός η Αργεντίνη, όπως και οι Έλληνες, και δεν είδα μάνες στην Αργεντινή να πουλάνε τα παιδιά τους, όπως γίνεται και στο Λος Άντζελες από το 1950. Είδα όμως ανθρώπους να χάνουν τα πάντα και στο τέλος της ζωής τους, όταν δεν υπήρχε τίποτα να δώσουν. Όσα δεν πήραν οι τράπεζες, τα πήραν οι έμποροι. Ο κόσμος έπρεπε να αποχαυνοθεί, να μην αντιστέκεται, να πεθαίνει με στη μιζέρια του. Γι' αυτό έβγαλαν έτσι αυτές τις ψευτοπόλεις. Έπληγαν εκείνη την οργή και τη δυστυχία τους. Γι' αυτό εξάλλου και η προμελετημένη υποβάθμιση του κέντρου της Αθήνας, κύριε καθηγητά, και η μαζική προώθηση και πώληση των ναρκωτικών
μέχρι όπως μαρτυρείται και από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, από ανθρώπους που έχουν και είχαν ανέκαθεν στενές επαφές με τη ζούγκλα των ιδιωτικών καναλιών και κυβερνητικά στελέχη, πολιτικούς, μεγαλοδικηγόρους, βιομηχάνους και ανθρώπους γενικότερα που εξυπηρετούν μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Ημερησίως στο κέντρο της Αθήνας πεθαίνουν περίπου 140 άνθρωποι, κυρίως μετανάστες, από ναρκωτικά νοθευμένα. Κάτι αντίστοιχο με αυτό που μας είπατε για την Αργεντινή. Τι σας έκανε εντύπωση άλλο από την ιστορία της Αργεντινής? Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι το πόσο εύκολα σώπαιναν όλοι οι ενοχλητικοί. Στην Αργεντινή του τότε, όπως και στην Ελλάδα του τώρα, όλα τα μουμουέ διατυμπάνιζαν την ανάγκη της βοήθειας. Στην αρχή τους έλεγαν ότι το κράτος τα πτώχευε και ο κόσμος έφτασε στο σημείο να πανηγυρίζει για επιτυχία την είσοδο του Δουνουτού. Δεν φανταζόντουσαν ότι θα επακολουθήσει. Τι ηρωνία κι αυτή. Τους έπεισαν με το φόβο της πτώχευσης και εν τέλει σωτηρία ήρθε μόνο με την πτώχευση. Είχαν όλη την εντύπωση ότι σώσαν τη χώρα που ήταν ανίκανοι και με διεφθαρμένες κυβερνήσεις. Ήταν απίστευτο τι μετέδανε τα απογοητευτές όταν εμείς βλέπαμε την αλήθεια με τα μάτια μας σε κάθε δρόμο, σε κάθε γειτονιά. Πρέπει εσείς στην Ελλάδα να ξυπνήσετε τώρα προτού να είναι αργά, πρέπει με οποιοδήποτε κόστος να διώξετε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ήδη εφημερίδες του εδώ που διαβάζω για τη χώρα σας απειλούν για μαζικές απολύσεις περί τους 350.000 εργαζόμενους και εσείς ακόμα κοιμάστε όρθιοι αντί να έχετε αποκλείσει τη βουλή σας με την απειλή μαζικής βίας. Σας κοροϊδεύουν. Έτσι σας κοροϊδεύουν λεφτά και μάλιστα πάρα πολλά υπάρχουν. Το έχει πει και ο Γεωργάκης. Θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε καθηγητά, αν έχει κάποιες ιδιαιτερότητες η Ελλάδα στην παρούσα φάση. Στην Ελλάδα συμβαίνει και το εξής. Τα πετρέλαια στο Αιγαίο επιθυμούν να τα εκμεταλλευτούν πλήρως και μόνο οι Γερμανοί, ώστε κατά αυτόν τον τρόπο να εξασφαλίσουν την κυριαρχία τους και επιτέλους να βγουν νικητές από ένα παγκόσμιο πόλεμο, έχοντας ήδη δημιουργήσει δύο και χάνοντάς τους. Τον τρίτον αυτόν που μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ως οικονομικό πόλεμο, ευελπιστώ να τον κερδίσουν. Αυτό που με λυπεί ιδιαίτερα είναι ότι η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φαίνονται γενικότερα να ενδιαφέρονται να σώσουν το ευρώ τους, διότι αν διπλώσει η Ελλάδα, αν γονατίσει η Ελλάδα, το ευρώ θα είναι εντελώς άχρηστο στις διεθνείς αγορές και σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια. Το ευρώ θα καταρρεύσει βυθίζοντας σε τύπο αργεντίνικης κρίσης όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί δεν βοηθούν και γιατί έχουν αφήσει την Ελλάδα στην τύχη της, ακόμα προς το παρόν ουδής μπορεί να δώσει κάποια σοβαρή εξήγηση. Σας ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Γεια σας.